Ο κύριος Ευθύης Δαμιλάκης είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του κυρίου Λεβέντη στο Βόρειο Τομέα και είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Δαμιλάκη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα κύριε Ταγκή. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Λοιπόν, παίρνετε κόσμο και δουνιά. Είδαμε, πήρατε τον κύριο Νικολόπουλο, τον κύριο Κατσίκη. Σήμερα ακούγεται θα επισημοποιηθεί συνεργασία με τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Τι θέλετε να δείξετε με αυτές τις κινήσεις, με αυτές τις μεταγραφές? Η Ένωση Κεντρών έχει ξεκινήσει μία ανανέωση πριν από τις ευρωεκλογές και συνεχίζεται. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν μια πορεία στην πολιτική και έχουν συζητήσει με τον κύριο Λεβέντη να... Ο κύριος Κατσίκης και ο κύριος Νικολόπουλος είναι ανανέωση. Έχει ξεκινήσει η ανανέωση του κόμματος πριν από τις ευρωεκλογές. Ναι, αυτό ρώτησα. Αυτά τα δύο στελέχη είναι ανανέωση. Μαζί με τα στελέχη που ήρθαν πριν τις ευρωεκλογές έχουν έρθει κάποια άτομα, κάποιοι πολιτικοί που είχαν μια πορεία. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθαν και αυτοί στην Ένωση Κεντρών. Ο κ. Λεβέντη είχε κάνει ένα προγραμματισμό. Mm-hmm. Προ όσον αφορά τον κ. Μαρκογιαννάκη, έχει κάνει. Σήμερα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινώσει την απόφασή του. Ο καθένας θα είναι υποψήφιο στα Χανιά, ο κ. Μαρκογιαννάκη. Δεν το γνωρίζω. Και αν θα είναι και μαζί μα, δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά ο καθένας θα κρυφτεί από τις επιλογές του. Εγώ δεν λέω για τον κύριο Μαρκογιαννάκη, λέω για τον κύριο Κατσίκη που μέχρι πρότινος ήταν ο πιο σταθερός βουλευτής του κυρίου Καμένου και για τον κύριο Νικολόπουλο, για τους οποίους και για τα κόμματά τους ο κύριος Λεβέντης ως διαρκούσε βουλή είχε εκφραστεί με σφοδρότητα αρνητικών σχολείων. Μάλιστα. Τώρα πώς ξαφνικά τους αγκαλιάσατε? Είναι λίγο, ακούγεται λίγο οξύμορο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει χαρακτηριστεί, να χαρακτηρίσει τον κύριο Νικολόπουλο και τον Κατσίκη με σφοδρότητα. Αλλά τέλος πάντων, ο κύριος Λεβέντης θα αποφάσισε να ενταχθούν και αυτοί στο κόμμα μας. Μάλιστα. Πέρα, θα κρυφθούν όλοι. Καλά, προφανώς δεν έχετε εσείς την ευθύνη. Σωστό είναι αυτό. Και είναι μια προσπάθεια προφανώς να πετύχετε. Ούτε εγώ είμαι εκπρόσωπος. Όχι. Αλίμονο. Προφανώς είναι κινήσεις που με κάθε έτσι, τρόπο να πετύχετε το στόχο του 3% που φαντάζομαι είναι αυτή την ώρα ο ρεαλιστικός σας στόχος. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ο στόχος και μάλιστα και να θέλουμε στην Βουλή με όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό. Mm-hmm. Τώρα, οι ψηφοφόροι σας στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, μια και εκεί είστε στο βόρειο τομέα, τι σας λένε για την Ένωση Κεντρών? Θέλουν να είναι στην επόμενη Βουλή, θεωρούν ότι έχετε κάνει κάποια λάθη, σας εντοπίζουν κάποια αρνητικά? Ποια είναι η πολιτική του συμπεριφορά απέναντι σε εσάς τους υποψηφίους? Μάλιστα, προσωπικά εγώ έχω μια πάρα πολύ θετική ανταπόκριση με τους πολίτες. Καθημερινά έχω μια πηγαίνω στις Λαϊκές, πηγαίνω στο χτεσίνες στο Παναγίδο του Πνεύματος στην Πεντέλη. Βλέπω μια πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Απλώς δεν ακούστηκε πολύ καθαρά, η θέση μας. Ήταν στους κεντρών. Mm-hmm. Είχαμε κάποια οργανωτικά προβλήματα που τα οποία τα έχουμε ξεπεράσει. Mm-hmm. Να ρωτήσω επίσης, κύριε Δαμιλάκη, επειδή μπορεί και εσείς, όχι προσωπικά, ως κόμμα να κληθείτε το βράδυ των εκλογών, να παίξετε, αν είστε με το καλό στη Βουλή, να παίξετε και ρόλο ενδεχομένως και κυβερνητικού εταίρου. Θυμάμαι τον κύριο Λεβέντη να λέει ότι έχει κάποια σημεία τα οποία θα θέσει προς κρίση. Ναι, τα περίφημα 9 σημεία. Ναι, έτσι, για σας, για να μπείτε σε μια κυβέρνηση, ποια μπορεί να είναι αυτά τα σημεία? Εμείς θα στηρίξουμε οποιαδήποτε αποφάσει της επόμενης κυβέρνησης που κρίνουμε ότι είναι προσωστή κατεύθυνση, προσωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, για την πατρίδα μας. Mm-hmm. Έχουμε κάποια 11 σημεία. Όσον αφορά τη διαφάνεια, το δημόσιο τομέα, όσον αφορά τους χαμηλότερους φόρους, όσον αφορά την ασφάλεια, την επέκταση της ασφάλειας των πολιτών. Και οπωσδήποτε. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν και ζητούμενα για να κάτσετε, για να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση? Να συμμετέχουμε ενεργά. Ο κ. Λεβέντης έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχει στη μορφή ή με ένα παρυπουργείο ή οτιδήποτε άλλο. Θα συμμετέχει σε μορφή υποστήριξη. Mm-hmm. Σαν ψήφο ανοχή, να το πούμε έτσι, να το ερμηνεύσουμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα παραμένετε στο χώρο του κέντρου με την έννοια ακούσαμε κάποια πρόσωπα που προέρχονται από την δεξιά ή τα άκρα της δεξιάς. Μήπως δεν φοβάστε μήπως αλλοιωθεί το μήνυμα του κεντρώου κόμματος με κάποιες από αυτές τις κινήσεις? Είμαστε κεντρώο κόμμα και κεντρώ δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχουμε μετριοπαθές θέσεις. Έχουμε θέσεις αυτές που πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλες για την πατρίδα μας και για την κοινωνία mm-hmm. και για τον πολίτη. Λοιπόν, δεν είμαστε παγιωμένοι σε κάποιες αντιλήψεις με στεγανά. Mm-hmm. Εμείς, ανάλογα αυτό που κρίνουμε ότι είναι προσωπική κατεύθυνση,
αυτό υποστηρίζουμε. Τώρα νιώθετε ότι εσείς είστε πιο κοντά σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Με ποιους θα νιώθατε ότι είναι πιο εύκολο να σχηματίσετε ή να πάρετε μέρος σε μια κυβέρνηση? Αυτό θα το δείξουν οι κάλπες με τις εκλογές. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολύ δομικές διαφορές σε πολλά θέματα και στα εθνικά θέματα. Δεν νομίζω οι πρέσπες νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτική. Και οι πρέσπες και η διαχείριση όσον αφορά τώρα με την Τουρκία. Το ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τελεσμένα γεγονότα. Άσκησε μια εξωτερική πολιτική σύμφωνα με την διεθνική κοσμοαντήληψή του. Με το πνεύμα είχατε τα, κάποια ενημέρωση? Με το πνεύμα ότι θα υπάρξει παγκόσμια συναδέλφωση και ειρήνη. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχουν στρατοί και υπάρχουν και κράτη που δεν παίζουν. Ειδικά η Τουρκία δεν παίζουν. Είχατε, κύριε Δαμιλάκη, κάποια ενημέρωση? Σε τελεσμένα γεγονότα θέλει να την ευθύνη να τη μοιραστούν όλα τα κόμματα. Κάποια ενημέρωση είχατε? Συγγνώμη. Κάποια ενημέρωση είτε από ο κύριο Λεβέντη, από τον κύριο Κατρούγκαλη, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμή δεν είχαμε, όχι, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Επίσημη ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε, γιατί και εσείς συμμετέχετε στο Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα σας και καλά αποτελέσματα. Ευτύχης Δαμιλάκης με το κόμμα του κ. Λεβέντη, είναι ένωση κεντρών στο βόρειο τομέα. Καλά κουράγια, κύριε.